Από Χαλκιδική πάμε Νέο Ηράκλειο και θα συνομιλήσουμε με τον Παντελή Αγριμάκη, πρόεδρο Συνδέσμου Κριτών Νέο Ηρακλείου Αττικής Μεγαλόνησος. Κύριε Αγριμάκη, τι κάνετε? Ευχαριστούμε. Καλησπερίζουμε την Κρήτη, καλησπερίζουμε τον σταθμό σας. Σε ποιο σημείο, σε ποιο χώρο βρίσκεστε? Είμαστε στα γραφεία του Συλλόγου. Βέβαια, σήμερα δεν έχουμε χορό, γιατί χορούς κάνουμε κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Ναι. Αλλά τη λύρα και του λαγού το έχουμε. Οπότε... μια ματινάδα, δυο θα τσιπούμε. Όπω τώρα. Γιώτα, την καλύτερη σύνδεση μας έκλεισες. Να είστε καλά. Για πείτε μας λίγο. Βλέπω εκεί ένα γραφικό σημείο εκεί πέρα. Βλέπω... έχουμε όσο μπορούμε, διακοσμούμε και το Σύλλογο για να μας εκφράζει. Θέλουμε να θυμίζει Κρήτη. Και είναι και μια όμορφη περιοχή το Νέο Ηράκλειο. Θυμητικά προσπαθούμε να μαζέψουμε όσα θυμητικά από την Κρήτη και να τα φέρουμε εδώ, γιατί μας συγκινούν. Η καρδιά της Κρήτης λοιπόν χτυπά και στο Νέο Ηράκλειο και στην Αττική. Ναι, και η ψυχή της Κρήτης. Και η καρδιά και η ψυχή. Και η ψυχή. Και ο νους. Για πείτε μας λίγο, ο Σύλλογος πόσα μέλη έχει? Έχουμε περίπου 600 μέλη. Είναι πολύ στο Ηράκλειο της Αττικής. Και είναι ένας σύλλογος πολύ παλιός. Λειτουργεί από το 86. Έχουμε και μια ιδιόκτητη αίθουσα που μας βοηθά στην πραγματοποίηση των εκδηλώσεών μας και των βασιλικών των μαθημάτων που κάνουμε και όλα αυτά. Και σε γενικές γραμμές έχουμε τη συμπαράσταση εδώ του κριτικού στοιχείου που υπάρχει στο Ηράκλειο και στην Αττική. Εκεί η νέα γενιά αγαπά την Κρήτη. Ναι, ναι. Είμαστε χαρούμενοι που είναι πολλά παιδιά που χορεύουν, είναι πολλά παιδιά που παίζουν λύρα. Και στο τμήμα των μουσικών οργάνων Λύρα και Λαγούτα που διδάσκουμε, ναι, και Ασκουμπαντούρα, έχουμε αρκετούς μαθητές και μεγάλη διάθεση για συμμετοχή. Κύριε Αγριμάκη, όσο την περίοδο, ναι, είναι δύσκολη, ακόμα, ναι, και φέτο, ακόμα και φέτο με την πανδημία και τα λοιπά, έχουμε πολύ κόσμο που θέλει να χορέψει, πολύ κόσμο που θέλει να μάθει. Που θέλει να μάθει. Ναι, ναι, ναι. Μου είπατε να βάλω μια νοτελεία τώρα, μια νοτελεία, μου είπατε ότι έχετε, ναι, Λαούτο και Λύρα. Ναι, διδάσκουμε Λαούτο και Λύρα. Ωραία, θα ακούσουμε κάτι τώρα, είναι κάτι έχει ετοιμάσει. Για πάμε λίγο, για πάμε λίγο. Σας ακούει, σας βλέπει Κρήτη τώρα, για πάμε. Θα γυρίσω την εικόνα. Βέβαια, να γυρίσει η εικόνα και να πάμε και στους ανθρώπους. Από την άλλη πάντα. Από την άλλη πάντα. Στους συλλόγους μας και θα παίξουνε. Βέβαια, πάμε, πάμε, ζωντανή εκπομπή μας. Για εσάς και για όλη την Κρήτη με την αγάπη μας. Έτσι, πάμε. Άντε κοπέλια, είναι ο Μανώλης ο Αλέξης στη Λύρα. Και ο Γιώργος ο Μήτρου στο Λαγούτο. Έτσι, εδώ έμεινε ο Νίκος, ναι, η Γιώτα, η Μαρία, η Σοφία, ο Τάσος. Μαθητές μας, άξιοι σε όλα. Πάμε, πάμε, ξεκινάμε. Και μισό δε μόνο με γιούνε.
Κύριε Αγριμάκη. Φαντήκαμε. Λοιπόν, δεχτήκαμε και ένα μήνυμα. Τώρα μου ήρθε ένα μήνυμα από τον Μανώλη το Σαρή, ο οποίος είναι κάτοικος του Ελληνικό στην Αθήνα. Ναι. Μπράβο στο Κρήτη TV, είμαστε συντονισμένοι κάθε απόγευμα. Και από εμάς. Και από εμάς χαρητήρια, Βέβαια. Και από εμάς χαρητήρια. Ευχαριστούμε και ξεσηκώνετε τώρα όλους τους κριτικούς, είτε μένουν στην Κρήτη είτε είναι εκτός. Κύριε Αγριμάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχόμαστε καλή δύναμη. Βέβαια, έτσι να στηρίζετε την ψυχή της Κρήτης. Βέβαια, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ θέλω να σας απευθύνω έτσι μία πρόσκληση προκειμένου να ξανασυνδεθούμε με το νέο Ηράκλειο. Όποτε θέλετε. Βέβαια, να πάρουμε άδεια έτσι και από μικρούς μαθητές της σχολής εκεί, είτε που μαθαίνουν κάποιο μουσικό όργανο, ναι, είτε που μαθαίνουν παραδοσιακούς χορούς του νησιού, προκειμένου και τα παιδάκια να δώσουν το παρόν, να πάρουμε άδεια από τους γονείς τους και να δώσουμε έτσι τον παλμό στο νέο Ηράκλειο Αττικής. Μία... Την Κυριακή χορεύουν τα παιδιά εδώ πέρα, τα δικά, τα μικρά παιδιά χορεύουν την Κυριακή. Λοιπόν, σε λοιπόν, θα το πάμε τη Δευτέρα. Ωραία, τους... Βέβαια, θα το κανονίσετε τη Δευτέρα ζωντανά στην Κρήτη TV. Ναι, να συνεχίσουμε και με μεγάλη μας χαρά. Μόλις τελειώσει η εκπομπή, χαρά, θα μιλήσετε με τη Γιώτα. Η Γιώτα θα μιλήσει με τον κύριο Αγριμάκη να το κανονίσουμε, να είναι πολύ μαζεμένοι εκεί και να κλείσουμε και την εκπομπή της Δευτέρας από το νέο Ηράκλειο.